Υπάρχουν δύο Samsung Galaxy S5. Το Samsung Galaxy S5 και το Samsung Galaxy S5 Neo. Είμαι ο Αναστάσης Αθανασιάδης και σήμερα μαζί θα δούμε τις διαφορές τους. Ξεκινώντας θα δούμε το design των δύο συσκευών. Δεν διαφέρει πολύ μεταξύ των δύο S5, μόνο με τις κύριες διαφορές ότι το καπάκι στο S5 έχει πιο πολλές τελείες συγκριτικά με το S5, άρα είναι και πιο ανάγλυφο. Οι κάμερες και ο hard rate sensor υπάρχουν στα ίδια σημεία, όλες οι θήκες είναι συμβατές, όλες οι μπαταρίες είναι συμβατές και οι δύο συσκευές είναι διάβροχες. Περιμετρικά βλέπουμε ότι στο S5 είναι πιο ασημή, αλλά στο S5 είναι πιο γκρι και δεν έχει αυτές οι κυρτώσεις. Και μπροστά, οι μόνες διαφορές που βλέπουμε είναι το κουμπάκι κάτω στο S5 το Neo. Ακόμα και όταν είναι σβηστή η οθόνη, φαίνονται, καθώς η Samsung δεν σκέφτηκε να κάνει αυτό που έκανε και στο S5, να τα κρύψει τα κουμπάκια. Να, όπως φαίνονται εδώ πέρα, άναψαν, όπως φαίνεται και εδώ πέρα άναψαν. Αλλά στο S5 το Neo, το design δεν είναι και ότι καλύτερο εδώ πέρα. Συνεχίζοντας, θα δούμε λίγο το design του λογισμικού και στις δύο συσκευές. Ξεκινώντας, βλέπουμε ότι τα εικονίδια είναι διαφορετικά, αυτό στο S5 εδώ πέρα με αυτό στο S5 το Neo. Στο S5 έχει το παλιό το design του Lollipop, ενώ εδώ πέρα στο S5 το Neo έχει πάρει αυτό το design που βλέπουμε και στο S7 και στο S6. Να μην ξεχάσω να πω πως το S5 Neo έχει και FM ράδιο και 4G+, αλλά δεν έχει fingerprint sensor, ενώ εδώ πέρα το S5 το Neo έχει fingerprint sensor, αλλά δεν έχει ούτε FM ράδιο. Βέβαια όμως το S5 το απλό, παρόλο που έχει 16MP κάμερα, τραβάει και 4K βίντεο το απλό, ενώ το Neo που και αυτό έχει 16 δεν τραβάει. Βλέπουμε εδώ διαφορές ακόμα και στα εικονίδια, μέχρι και στη status bar. Και γενικότερα το λογισμικό είναι αρκετά διαφορετικό ανάμεσα στις δύο συσκευές. Βλέπουμε ακόμα και εδώ πέρα στο power menu ότι είναι εντελώς διαφορετικό. Και συνεχίζοντας τώρα θα συγκρίνουμε τις κάμερες. Βλέπουμε στο S5 το Neo ανοίγει με το double tap που είχαμε δει στο S6, βέβαια όχι τόσο γρήγορα, ενώ στο απλό το S5 δεν ανοίγει με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να το ανοίξει χειροκίνητα. Παρόλο που και οι δύο κάμερες είναι 16MP, στο S5 το Neo δεν βλέπουμε 4K λήψη βίντεο, ενώ στο S5 το απλό υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι εξαιρετικές οι κάμερες. Δεν έχω ιδιαίτερα παράπονα και είναι ό,τι θα περιμέναμε από τη σειρά S5, καθώς είναι λίγο παλιά πλέον. Συνεχίζοντας, θα δούμε λίγο τις οθόνες, όπου εδώ θα μιλήσω αρκετά, καθώς οι δύο οθόνες, παρόλο που είναι ίδιες σε μέγεθος σε οθόνη και έχουν την ίδια προστασία Corning Gorilla Glass 3, τα χρώματά τους είναι αρκετά διαφορετικά. Τα σύγκρινα κάτω από το φως του ηλίου, δυστυχώς δεν μπορούσα να έχω φωτογραφίες, και τα σύγκρινα με το ίδιο wallpaper. Και οι διαφορές ήταν κάπως φανερές, καθώς βλέπουμε ότι στο S5 το απλό τα χρώματα της AMOLED είναι πιο ζωντανά, πιο ωραία, βέβαια πιο ψεύτικα για ορισμένα. Ενώ στο S5 Neo τα χρώματα είναι πιο αληθινά, ναι μεν όχι τόσο ζωντανά όσο βλέπουμε στο S5 το απλό. Και για να σας το δείξω αυτό θα βάλω ένα ίδιο wallpaper. Προσπάθησα να βάλω και στις δύο συσκευές το ίδιο wallpaper, καθώς το S5 το Neo δεν έχει αυτό το wallpaper προεγκατεστημένο και δυστυχώς από ό,τι βλέπω στην κάμερα η διαφορά δεν φαίνεται, αλλά άμα τη δείτε, άμα τις πιάσετε και τις δύο συσκευές μαζί θα καταλάβετε τη διαφορά. Τα χρώματα στο S5 το απλό είναι πιο ψεύτικα αλλά πιο ωραία τουλάχιστον για μένα, ενώ το παίρνει λίγο πιο normal, πιο αληθινά. Βέβαια και οι δύο οθόνες είναι φανταστικές κάτω από το φως του ηλίου, ό,τι περιμένουμε για την AMOLED, και οι δύο έχουν καλές αντιθέσεις και οι δύο έχουν καλές χαμηλές φωτεινότητες. Για να το δούμε αυτό μαζί. Βλέπουμε όμως το S5 είναι λίγο πιο φωτεινή οθόνη στο minimum,
Βέβαια πάλι είναι πολύ χαμηλές οι φωτεινότητες στο minimum και στο maximum οι φωτεινότητες πρέπει να είναι ίδιες. Με το S5 το απλό να είναι λίγο πιο χαμηλό, αλλά όχι κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Συνεχίζοντας, θα δούμε λίγο και τους επεξεργαστές. Στο S5 το απλό βρίσκεται ο Snapdragon 801, χρονισμένο στα 2,3 τετραπύρινος, ενώ στο Samsung Galaxy S5 Neo βρίσκεται ο Exynos 7580, που είναι οκταπύρινος. Και οι δύο συσκευές έχουν 2 GB RAM, 16 ή 32 GB ιστορικής μνήμης, παίρνουν microSD, τα ίδια, δεν υπάρχουν κάποιες διαφορές. Θεωρώ όμως πως το S5 είναι πιο γρήγορο, καθώς έχει καλύτερο λογισμικό, με πιο καινούργιο design, πιο περιποιημένο, συγκριτικά με αυτό το S5 που θυμίζει περισσότερο το Lollipop παρά το Marshmallow, μιας που έχει πάρει αναβάθμιση κιόλας. Ας μπούμε και στα δύο στο Geekbench. Βλέπουμε εδώ πέρα τις διαφορές. Και τα δύο έχουν 2 GB RAM, αλλά στο S5 το απλό βλέπουμε ότι έχει περισσότερη ελεύθερη. Μάλλον δεν πιάνει κάρτα γραφικών τόσο πολύ. Θα το ξεκινήσουμε και ξέρω ότι το Geekbench δεν πιάνει και πολύ όσον αφορά την πραγματική χρήση, αλλά είναι καλό να το έχουμε. Το S5 Neo έχει ακόμα λίγο δρόμο. Βλέπουμε όμως τα αποτελέσματα στο απλό το S5, 973 στο single core και 2991 στο multi core, κάτι που αναμέναμε για Snapdragon 801. Και βλέπουμε ότι στο S5 το Neo single core 727, ενώ το multi core είναι πολύ μεγαλύτερο κατά περίπου 700 και είναι 3621. Και αναμένομαι καθώς αυτός που επεξεργαστής είναι οκταπύρινος και αυτός που επεξεργαστής είναι τετραπύρινος. Άρα οι διαφορές θα είναι μικρές. Βλέπουμε όμως εδώ πέρα ότι θα έχουμε καλύτερες multi-core επιδόσεις. Και στις δύο συσκευές οι θήκες για S5 Pavla S5 Neo κάνουν, όπως και οι μπαταρίες, όπως και τα καπάκια. Και για να σας το αποδείξω αυτό, θα αλλάξω και τα καπάκια και τις μπαταρίες. Εδώ πέρα η μπαταρία από το S5 το Neo και εδώ η μπαταρία από το απλό το S5. Μπαίνει κανονικότητα και το καπάκι από το S5 τον ίδιο στο S5. Κουμπώνουν κανονικά τα καπάκια και όλα και οι δύο συσκευές είναι αδιάβροχες όπως είπα. Προσέχετε όμως μην κάποια συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, μήπως έχει αλλάξει οθόνη και κάτι τέτοιο και χάσετε την διαβροχοποίηση και χαλάει η συσκευή σας. Όμως υπάρχουν κάποιες διαφορές που μπορεί να σας ενοχλήσουν. Στο S5 το απλό βλέπουμε 4K βίντεο, fingerprint sensor, USB 3 όπως ξέρετε ήδη και όπως είχαμε και στο Note 3 που είχε βγει περίπου την ίδια χρονιά. Ενώ στο απλό το S5 το Neo δεν βλέπουμε USB 3, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτό το κάλυμα. Βλέπουμε ράδιο, δεν βλέπουμε fingerprint sensor και δεν βλέπουμε 4K video rendering. Και επίσης ένα ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι εδώ πέρα έχουμε τον sensor για να αλλάζουμε τα κανάλια, ενώ στο S5 το Neo δεν υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα. Έχει μια τάση η Samsung από ό,τι φαίνεται να αφαιρεί λειτουργίες που σε μερικούς ήταν χρήσιμες και σε μερικούς όχι, αλλά πάντα ήταν καλό να υπάρχουν. Βέβαια και οι δύο συσκευές έχουν heart rate sensor και όλα τα απαραίτητα ας πούμε. Ό,τι θήκη και ό,τι tempered glass και οτιδήποτε πάρετε για το S5 κάνει και στο S5 Neo, άρα αυτό είναι ένα καλό σημείο των δύο συσκευών για το αν έχετε παλιά αξεσουάρ για το S5 και έχετε τώρα το S5 το Neo. Αλλά και να σας πω την αλήθεια, δεν βλέπω κάποιο λόγο αναβάθμισης από το S5 στο S5 το Neo. Για λίγο καλύτερες επιδόσεις multi-core δεν θα το θυσιάζω το S5, καθώς έχει και fingerprint, έχει και 4K, έχει και USB 3. Έχει βέβαια όμως και επεξεργαστή, ο οποίος υποστηρίζει και Cyanogen, υποστηρίζει και πολλά λογισμικά. Ενώ στο S5 το Neo δεν υπάρχουν custom λογισμικά, δεν υπάρχουν δηλαδή τροποποιημένα λογισμικά, επειδή ο επεξεργαστής είναι Exynos. Βέβαια έχουμε FM ράδιο, έχουμε και πιο καινούργιο λογισμικό. Αν βρείτε το S5 το Neo πιο φθηνό από το S5, τότε ναι, πάρτε το S5 το Neo.
αλλά άμα έχετε το S5 το απλό και θέλετε να πάτε στο S5 Neo, δεν θα σας πρότεινα να πάτε, καθώς οι διαφορές είναι πολύ μικρές και για ορισμένους ασήμαντες. Αλλά εγώ θεώρησα πως ήταν σωστό να σας αναφέρω, καθώς ανάμεσα στις δύο συσκευές που έχουν το ίδιο όνομα, η μόνη διαφορά είναι το Neo, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες μεγάλες διαφορές και ειδικά να χάνουμε λειτουργίες από το S5 προς το S5 το Neo. Ίσα-ίσα θα πρέπει να έχουμε παραπάνω λειτουργίες. Και αυτό είναι ένα μείον της Samsung, όπως έχει κάνει τελευταία χρόνια, να μην έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν την μπαταρία. Που είναι ένα πολύ κακό σημείο των συσκευών, γιατί ναι μεν θα είναι πιο λεπτή συσκευή, αλλά δεν θα έχεις την πληθώρα μπαταριών να αλλάζεις εκείνη τη στιγμή για να μην χρειάζεται να το φορτίζεις συνέχεια. Αυτό ήταν το βιντεάκι, μικρό, όσο γινόταν τουλάχιστον, για να μην σας κουράσω, ελπίζω να σας άρεσε. Αν έχω ξεχάσει κάτι, παρακαλώ πείτε μου στα comments. Αν έχετε κάποια από τις δύο συσκευές, πείτε μου ποιο παράπονο έχετε, τι σας λείπει, τι θα θέλατε από την άλλη συσκευή. Μην ξεχάσετε να κάνετε και ένα subscribe, εννοείται ένα like στο βίντεο και ως την επόμενη φορά τα λέμε.